Με τη χάρη του Χριστού μας, αδέλφια μου, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 943. Είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, ή τα κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 943, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιον ή τα. Ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών και την αυγή ήλθε πάλιν εις το ιερόν και πάσο ο λαός ήρχε το προς αυτόν και καθίσας εβίβασκεν αυτούς. Φέρουσι δε προς αυτόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι γυναίκα συλληφθήσαν επί μοιχεία και στήσαντες αυτήν εν το μέσο λέγουσι προς αυτόν. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξεν ημάς να λιθοβολώνται αιτί αυτε. Συ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε τούτο δοκιμάζονται σε αυτόν, δια να έχω συ να κατηγορήσω συν αυτόν. Ο δε Ιησούς, κύψας κάτω, έγραφε δια του δακτύλου εις την γην. Και επειδή επέμενον ερωτώντες αυτόν, ανακύψας, είπε προς αυτούς, «Όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει τον λίθον επ' αυτήν». Και πάλιν κύψας κάτω έγραφεν εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως τον εσχάτων και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γηνή εισταμένη εν το μέσο. Ανακύψας δε ο Ιησούς και μη ειδών μηδέν απλήν της γυναικός, είπε προς αυτήν, «Γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασεν ουδείς?» Και εκείνη είπεν, «Ουδείς, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, «Ουδέ εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε. Αμήν. Μια θαυμαστή, αδελφή, ιστορία μέσα στο Λόγο του Θεού. Πραγματικά θαυμαστή, και που βεβαίως όλες οι ιστορίες και οι παραβολές φανερώνουν το χαρακτήρα του Χριστού, αλλά εδώ, αδελφοί, πραγματικά αυτή η σκηνή είναι ένα μεγαλείο της χάρης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς, αφού επέστρεψε από το όρος των ελαιών, πήγε στο ιερό και δίδασκε τα πλήθη. Και εκεί που βίβασκε τα πλήθη, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρανε μπροστά του μία γυναίκα που την πιάσανε την ώρα που μίχευε. Την ώρα που μίχευε τη συλλάβανε. Και τη φέρανε εκεί, κρατώντας τις πέτρες ο καθένας στα χέρια, έτοιμοι να εκτελέσουν τη δικαιοσύνη του Θεού. Έτοιμοι. Βλέπετε, αδερφοί, όταν πρόκειται ο άνθρωπος να εκτελέσει τη δικαιοσύνη του Θεού πάνω στον άλλον, είναι πανέτοιμος. Δεν καθυστερεί. Αμέσως να εκτελέσουμε τον νόμο του Μωυσή, αμέσως. Τη φέρανε λοιπόν τη γυναίκα και τη βάλανε στη μέση. Φανταστείτε, αδελφοί, την εμφάνιση της γυναικός αυτής, την οποία τη συλλάβανε, επ' αυτοφόρο να μοιχεύει. Και τη βάλανε μπροστά στον Ιησού. Διδάσκαλε, αυτή η γυνή, η γυναίκα που βλέπεις μπροστά σου, συνελήφθη να μοιχεύει εκείνη την ώρα που τη συλλάβαμε. Ο Μωυσής, καθώς πολύ καλά ξέρεις, προσέταξε αυτές οι γυναίκες να λιθοβολώνται. Εσύ λοιπόν τι λες? Πήγανε στον άρχοντα της ζωής, σε αυτόν που είπε στο Μωυσή να φτιάξει τον νόμο, σε αυτόν που τους φανέρωσε πολλές φορές ότι είχε εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, μπροστά σε αυτόν που θεραπεύει τους ασθενείς, που δίνει το φως στους τυφλούς,
που ανασταίνει τους νεκρούς, που σηκώνει τους παραλύτους, που ελευθερώνει τους δαιμονιζομένους. Πήγανε σε Αυτόν να Τον δοκιμάσουν, να δούνε αν θα εκτελέσει τον νόμο. Και επέμεναν. Ο Ιησούς, αδελφοί, δεν φώναξε, δεν ανέκραξε. Ξέρετε τι έκανε? Έγραφε στη γη με το δάχτυλό Του. Σχεδίαζε. Και επειδή επέμεναν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί, σηκώνεται και τους είπε μία φράση: όποιος είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος τον λίθον επ' αυτής. Πόση σοφία χρειάζεται, αδελφοί, ένας άνθρωπος για να πει αυτά τα λόγια? Δεν χρειάζεται σοφία, ξέρετε τι χρειάζεται? Παρησία. Μόνο ένας αναμάρτητος μπορούσε να πει αυτό το κήρυγμα. Γιατί, αδελφοί, με μία φράση κήρυξε δικαιοσύνη στους ανθρώπους. Αυτό που διαβάσαμε στον Ισαΐα ακριβώς. Δεν θα μικροψυχήσει έως σου βάλει κρίση εν τη γη. Με μία του φράση δεν έκρινε την επαυτοφορό μοιχευωμένη. Με μία φράση έφερε αυτούς που έμελαν να τη λιθοβολήσουν. Η μοιχευωμένη ήταν ήδη και κρυμμένη από τις πράξεις της. Οι υπόλοιποι όμως ήταν αυτοδικαιωμένοι. Είχαν ήδη δικαιώσει τους εαυτούς τους ενώπιον του Θεού, πηγαίνοντας να εκτελέσουν τον νόμο του Μωυσή επάνω στην αμαρτωλή. Και όμως αυτούς τους δεδικαιωμένους, τους φαρισαίους και τους γραμματείς, τους άρχοντες της εξουσίας της θρησκευτικής, αυτούς τους ανθρώπους, ο Ιησούς με μία του φράση τους έκρινε εν αληθεία. Έφερε εις νίκη την κρίση. Πώς? Με το να σηκωθεί και να τους πει: όποιος είναι αναμάρτητος, πρώτος να πετάξει την πέτρα επάνω σε αυτήν. Και πού είναι η νίκη στην κρίση αυτή? Η νίκη είναι ότι εκείνοι δε ακούσαντες και υπό τη συνειδήσεως ελεγχόμενοι άρχιζαν ένας-ένας να φεύγουνε. Και ποιοι έφυγαν πρώτοι? Οι πρεσβύτεροι. Πρώτοι οι πρεσβύτεροι και σιγά σιγά μέχρι και οι τελευταίοι. Μα τι είναι ο λόγος του Θεού, αδελφοί? Πόσο καλό κάνει ο λόγος του Θεού? Πόσο καλό είναι όταν ο άνθρωπος ελέγχεται, έρχεται στον εαυτό του? Όλοι εκείνη τη στιγμή οι οποίοι πήγαν να καταδικάσουν και να θανατώσουν ένα συντεθλασμένο καλαμάκι, ένα λιναράκι που καπνίζει, όλοι αυτοί που πήγαν να το κατασυντρίψουν, όταν ακούσανε μία φράση: όποιος είναι αναμάρτητος να βάλει πρώτος την πέτρα επ' αυτήν, αμέσως η συνείδησή τους τους έλεγξε και όλοι έφυγαν. Κανείς δεν τόλμησε εκείνη την ώρα να σκεφτεί: καλά, εντάξει, όλοι αμαρτήσαμε, αλλά τι θα την κάνουμε αυτήν εδώ? Κανείς δεν σκέφτηκε έτσι. Όλοι έφυγαν. Σηκώθηκε ο Ιησούς να κάνει κανένα κήρυγμα τεράστιο, μεγάλο, να κάτσει να τους αναλύσει τον νόμο, να τους αναλύσει το Μωυσή. Ελάτε να δείτε τι λέει ο νόμος εδώ, ελάτε να δείτε τι λέει ο Μωυσής εκεί, και να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι μπορεί η γυναίκα να ζήσει. Όχι. Ήξερε πολύ καλά ο Ιησούς ότι με βάση τον νόμο η γυναίκα αυτή πρέπει να πεθάνει. Δεν το ήξερε? Το ήξερε. Αλλά, αδερφοί, πρέπει να εκτελεστεί το έργο του Πατρός. Πρέπει να εκτελεστεί. Μα θα αρνήθηκε ο Κύριος τον νόμο? Όχι. Τον εκπλήρωσε. Η εκπλήρωση του νόμου ήταν εις τον Ιησού.
στο να θεραπευτεί το χολό. Όχι να εκβληθεί, να πεταχτεί, να θανατωθεί. Να θεραπευτεί. Και τελειώνοντας, αδελφοί, τη φράση αυτή ο Ιησούς, ένας-ένας αφήσαν και τις πέτρες και σιγά-σιγά ένας-ένας από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων αναχώρησαν. Και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα ισταμένη εν το μέσο. Και σηκώνει ξανά το βλέμμα του για δεύτερη φορά ο Ιησούς. Την πρώτη φορά απευθύνθηκε στο λαό, στον όχλο. Τώρα απευθύνεται στη γυναίκα. Γυναίκα, πού είναι αυτοί που σε κατηγόρησαν? Δεν σε καταδίκασε κανένας? Τι θαυμαστό έργο κάνει ο Χριστός, αδελφοί? Και απαντάει η γυναίκα, ουδείς Κύριε, ούτε κι εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και στο εξής μη αμάρτανε. Τι καλός που είναι ο Κύριος, αδελφοί. Πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Πόσο με αγαπάει και πόσο σε αγαπάει. Αδελφοί, μας έχει καταδικάσει ποτέ κανένας? Το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα? Μας έχει καταδικάσει ποτέ κανένας για την αμαρτία μας? Σε καταδίκασε ποτέ κανένας, αδελφέ μου, αδελφή μου? Οι άνθρωποι εύκολα θα σηκώσουν την πέτρα. Ο Ιησούς σε καταδίκασε? Πήγες ποτέ στον Ιησού και σου είπε, φύγε παιδί μου, αυτή τη φορά δεν μπορώ να σε συγχωρέσω, είναι έξω από την εξουσία μου, δεν γίνεται πια, σε συγχώρεσα πάρα πολλές φορές. Όχι και αυτή, ποτέ δεν το είπε αυτό ο Ιησούς, αδελφοί. Όσες φορές και αν πας, αδελφέ μου και αδελφή μου, στο Χριστό, ο Χριστός σε πλύνει με το αίμα Του. Αυτή είναι η υπόσχεσή Του. Για σένα ήρθε. Για αυτή τη στιγμή που πήγες στα πόδια Του και έκλαψες σε Αυτόν, για αυτή τη στιγμή ακριβώς ήλθε. Για τη στιγμή που Τον πλησίασες, γονατιστός, χτυπώντας το στήθος σου και λέγοντας, ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Μα για αυτή τη στιγμή ακριβώς ήρθε. Για αυτή τη στιγμή ακριβώς. Για να σε σηκώσει όταν οι άνθρωποι σε διαλύσανε και σε τσακίσανε. Για να σε υψώσει όταν οι άνθρωποι τη φωτιά σου τη σβήσανε. Για να σου δώσει έλεος και χάρη όταν οι άνθρωποι απομακρύνανε την αγάπη τους από σένα. Όταν έμεινες μόνος, όταν έμεινες μόνη, για αυτή ακριβώς τη στιγμή ήρθε ο Ιησούς. Για αυτή τη στιγμή ήρθε ο Ιησούς σε αυτή τη γυναίκα. Όταν θα τη φέρνανε γεμάτη από αμαρτία και θα την πετάγανε στα πόδια του Ιησού, προσπαθώντας να τον πιάσουν σε λόγο και να του πούνε, ο Μωυσής λέει να τη θανατώσουμε αυτή τη γυναίκα. Εσύ τι λες, Κύριε, διδάσκαλε? Για αυτή τη στιγμή ήρθε. Και ενώ η γυναίκα περιμένει να ακούσει ακόμα μία καταδίκη, άλλον έναν να της πετάξει ακόμα μία πέτρα, ξαφνικά εκεί που βρίσκεται πεσμένη στο πάτωμα, στη μέση, ακούει τον άρχοντα της ζωής να της δίνει ζωή και να τη ρωτάει, γυναίκα, δεν σε καταδίκασε κανένας? Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και μην αμαρτήσεις ξανά. Βλέπετε, αδελφοί, τι κάνει ο Χριστός? Πήγαινε, αλλά μην αμαρτήσεις ξανά. Δεν ξέρει ότι θα αμαρτήσει ξανά, ότι θα ξαναπέσει.
Είναι άνθρωπος, το ξέρει. Αλλά της δίνει την οδηγία που χρειάζεται ο άνθρωπος για να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάθε φορά, αδελφοί, που πάμε στο Χριστό, ο Χριστός έτσι μας λέει, πήγαινε παιδί μου και μην αμαρτήσεις ξανά. Αμαρτήσαμε μετά από αυτό? Μια και δυο. Δεν μας ξαναδέχει ο Χριστός? Αν μας ξαναδέχτηκε, λέει. Και τώρα πάλι μας δέχεται, αδελφοί. Και τώρα πάλι είναι εδώ. Και τα χέρια του είναι ανοιχτά. Και ξέρετε τι περιμένει? Και την καρδιά μας να είναι ανοιχτή. Ανοιχτή όχι μόνο για να πάρουμε τη συγχώρεσή του, αλλά για να πάρουμε και τον έλεγχό του. Να πάρουμε και την προτροπή του. Να μας επιπλήξει αν χρειαστεί. Και ξέρετε κάτι, επειδή μας υπηρέτησε και μας αγάπησε, αυτός έχει το δικαίωμα να μας ελέγξει. Αυτός έχει όλο το δικαίωμα να μας πει, παιδί μου, μετανόηση, είσαι σε αμαρτία. Γιατί αυτός έχει και το δικαίωμα και τη δύναμη και την εξουσία την αμαρτία να τη συγχωρέσει. Αδελφοί μου, αγαπητοί, σήμερα να φύγουμε από τον οίκον του Κυρίου έχοντας καταλάβει και συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς, αδελφοί, είναι κάτι διαφορετικό από τους ανθρώπους. Ο Ιησούς έχει την υποστήριξη του Πατέρα Θεού. Έχει πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Και ξέρετε κάτι, είναι μια εξουσία που κανείς δεν μπορεί να του την πάρει. Γιατί ο ίδιος ήταν αναμάρτητος. Είναι ο Θεός. Είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αυτός ο Θεός ευδόκησε και μας έκανε, αδελφοί, γιους του και θυγατέρες του, βασιλείς και ιερείς εις τον Θεό και Πατέρα. Ξέρετε, αδελφοί, εκείνη την ημέρα όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα εκπλαγούμε με τις ψυχές που θα συναντήσουμε. Θα συναντήσουμε το ληστή. Θα συναντήσουμε την επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Θα συναντήσουμε, αδελφοί, ανθρώπους που μετανόησαν. Δεν ήταν οι καλύτεροι των ανθρώπων, αλλά ο Ιησούς έκανε το έργο του επάνω τους. Με τέτοιους ανθρώπους, αδελφοί, θα είναι γεμάτος ο ουρανός. Γι' αυτό, αδέλφια μου, στη ζωή αυτή και όσο είμαστε στη γη αυτή, να μην καταδικάσουμε κανέναν, αλλά να έχουμε το χαρακτήρα του Πατέρα μας του εν της ουρανής. Αυτόν τον Πατέρα με τη μεγάλη καρδιά, με τη συγχωρητικότητα, με τα σπλάχνα, με την αγάπη, με τη στοργή, με τη χάρη, με το έλεος, με την επιοίκεια. Αυτόν που όταν ήμασταν καλά μια συντεφλασμένα δεν μας συνέτριψε. Αυτόν που όταν μας βρήκε λινάρια να καπνίζουμε δεν μας έσβησε. Αλλά μας ανόρθωσε. Μας στήριξε πάνω στην πέτρα και μας εχάρισε την αιώνια ζωή. Ήρθε, αδελφοί, ο λόγος του να βασιλεύει πάντοτε και κατά πάντα εντός μας, μέχρι την ημέρα που θα συναντήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.